Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως ευχαριστούμε το κίνημα πολιτών της Καβάλας για την αλληλεγγύη που δείχνει σε αυτόν τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής. Και ευχαριστούμε φυσικά για τη σημερινή πρόσκληση να έρθουμε για άλλη μια φορά να σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται στη Χαλκιδική σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα, σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε. Ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής είναι ένας αγώνας μακροχρόνιος και ανυποχώρητος. Είναι ένας αγώνας για το νερό, για τη γη, τον αέρα, για την ελευθερία. Είναι ένας αγώνας για το μέλλον. Με λίγα λόγια, είναι ένας αγώνας για τη ζωή. Επίσης, είναι ένας αγώνας ο οποίος έζησε και ζει δυστυχώς και σήμερα είχαμε μία δίκη, μία ανάκριση των κατοίκων εκεί, την πιο άγρια καταστολή που νομίζω ότι είχε χρόνια να ζήσει αυτή η χώρα, από την πλευρά των μνημονιακών κυβερνήσεων και τα απόνερα που υπάρχουν ακόμη και σήμερα αυτής της καταστολής. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή, τα είπε και ο σύντροφος ο Μίλτος, βρισκόταν δίπλα και βρίσκεται δίπλα σε αυτόν τον αγώνα των κατοίκων, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Βοήθησε στην τεκμηρίωση των πολλών πραγμάτων αυτού του αγώνα, βοήθησε στο να γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκαν σε όλη την Ελλάδα σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούσαν αυτό το θέμα. Εγώ προσωπικά έχω πάει μέχρι την Κρήτη, έχω φτάσει για να μιλήσω για το θέμα αυτό σε εκδηλώσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά βέβαια όσο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση. Τι γίνεται τώρα που σήμερα είναι κυβέρνηση? Μην κουνάς το κεφάλι, Ηλία. Λοιπόν. Είναι λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε τώρα στο σημείο να πρέπει αυτό να το σταματήσει, να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του και να δικαιώσει τους αγώνες του, τους ίδιους, τους δικούς του αγώνες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα. Έχουν γίνει ανακλήσεις αντιών, έχουν γίνει αναστολή της υλοτόμησης. Δεν υλοτομήθηκαν τα δέντρα, σύντροφε Μίλτο. Ισχύει η αναστολή της υλοτόμησης και πιστεύουμε με αυτά που έχουμε τα στοιχεία του Υπουργείου ότι δεν θα υλοτομηθούν. Δεν πρόκειται να πάρουν την άδεια για να υλοτομήσουν αυτά τα 300 στρέμματα. Βέβαια, όλες αυτές οι ανακλήσεις, να ξέρετε ότι αυτές οι ανακλήσεις έχει προσφύγει η εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την ερχόμενη Τετάρτη εκδικάζονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας αυτά τα θέματα. Έχει κάνει αρκετά βήματα, έχει στείλει πίσω τη μελέτη για το εργοστάσιο, το εργοστάσιο της μεταλλουργίας και για το εμπλουτισμό στο Μαντεμλάκο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι τώρα, θέλει πολύ χρόνο για να σας το εξηγήσω, αλλά είναι η αρχή του τέλους. Είναι η άκρη που παίρνει και ξυλώνει το πουλόβερ όλο αυτό της εταιρείας. Βέβαια τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αποφάσεις της διοίκησης προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να βρεθεί τρόπος να πάρθουν πίσω με έναν νόμιμο τρόπο, έτσι ώστε να μην μπορούν να καταληφθούν από οποιοδήποτε δικαστήριο, δημιουργώντας και ζητήματα αποζημιώσεων εκ μέρους της εταιρείας προς το ελληνικό δημόσιο. Το Υπουργείο δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει συστήσει και επιτροπές οι οποίες το κοιτάνε το θέματα και το εξετάζουν σε βάθος και ψάχνουν να βρουν ακριβώς πού μπορούν να πατήσουν με τον καλύτερο τρόπο να σταματήσει, να γίνουν και ανακλήσεις και να σταματήσουν οι εργασίες. Γιατί κακά τα ψέματα, η εταιρεία έχει κάνει τόση καταστροφή τους τέσσερις μήνες που είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Δουλεύει με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Βέβαια, όλα αυτά για να υλοποιηθούν όσο δυνατόν γρηγορότερα χρειάζεται όπως πάντα η κινητοποίηση των πολιτών, να υπάρχει το κίνημα στο δρόμο, να υπάρχει το κίνημα να διεκδικεί, να διεκδικούν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να διεκδικούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει αυτή η πρόθεση, υπάρχει και από το κίνημα και από ό,τι βλέπω εγώ και από τους συντρόφους μου στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση απέναντι στην κυβέρνηση να προχωρήσει ως το δυνατόν γρηγορότερα, ως το δυνατόν συντομότερα στο σταμάτημα των εργασιών στις κουριές.